Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από το κλειστό γήπεδο του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 του Παναθηναϊκού, ενώ συμπληρώσαμε 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ένα φάουλ σφίξε ο Οικονομίδης, ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Ο πρώτος είναι ο Τσαγκαμίλης, πάνω σε ένα παίκτη της ΑΕΚ πριν από λίγο, τον είδατε κιόλας. Ξαναβλέπουμε το φάουλ. Φάουλ το οποίο σφίριξε στον Κόντο ο Οικονομίδης. Οι συνθέσεις από που ξεκίνησαν οι ομάδες, η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Κόντο, τον Παταβούκα, τον Αποστολίδη, τον Φώτση και τον Αγία Σωτέλη. Ήταν οι πέντε παίκτες που αρχίσαν το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Σκροπολίθας εδώ, ο Παπαπέτρου που κάνει και το σουτ. Ο Στεργάκος που διεκδίκησε το rebound. Ο Ανδρίτσος είναι η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό που συμπληρώνει βέβαια τους πέντε παίκτες. Ο Βίδας, Τσαγκαμίλης και Οικονομίδης, είπαμε, είναι οι διαιτητές του παιχνιδιού. Για ένα παιχνίδι που αποκεκτημένη ταχύτητα πια το αποκαλούμε ντέρμπι όλα αυτά τα χρόνια. Φάουλ έδωσε ο Κόντος. Φάουλ έδωσε ο διαιτητής πάνω στον Κόντο. Φάουλ το οποίο έκανε ο Κόντος στο Σκροπολίθα. Λέγαμε λοιπόν ότι φέτος, ειδικά το παιχνίδι, λέγεται αποκεκτημένη ταχύτητα ντέρμπι, όμως και δεν είναι πια οι συγκρούσεις της δεκαετίας 60 και 70 μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, όμως είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο το παιχνίδι. Ενώ τώρα το Στεργάκου να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων, 4-2. Λέμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ θέλει μια συμμετοχή στο κύπελο Κόρατς και με νίκη να ο Απόστολος Κόντος. Ο Απόστολος Κόντος πέτυχε ένα καλάθι αντί της παλιάς ομάδας, το βλέπετε εδώ. Έκανε το σκορ 6-2. Αν η ΑΕΚ λοιπόν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αυξάνει τις πιθανότητες της για συμμετοχή στο κύπελο Κόρατς, μια θέση η οποία κινδυνεύει από τον Απόλλωνα της Πάτρας. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρηθεί στη σκιά του Άρη δεύτερος, να κάνει, ας το πούμε έτσι, μια βελτίωση σε σχέση με την περσινή σεζόν που θα είχε τερματίσει τρίτος. Και πάλι όμως πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες αυτές οι δύο που κάποτε τα παιχνίδια τα μεταξύ τους έκριναν το πρωτάθλημα στη δεκαετία του 60 είναι οπωσδήποτε πολύ πεσμένες. Το σούτ του Παταβούκα μάζεψε εύκολα ο Ανδρίτσος και φεύγει για το Σκροπολίθα ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Βίδας πάει για τρίποντο και δεν έχει καμία τύχη. Πήρε ο Παταβούκας. Κατεβάζει την μπάλα 6-2, 17 και 21 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο. Έφυγε ο Βίδας δυνατά στην αντεπίθεση, έδωσε τη Σκροπολίθα, ήρθε και κάρφωσε follow κάρφωμα ο Ανδρίτσος, 6-4. Τρία λεπτά παιχνίδιου συμπληρώνουμε τώρα και σε ρόλο playmaker ο Παταβούκας για την ΑΕΚ. Άλλαξε με τον Φώτση, έξω από τη ρακέτα ο Κόντος και είναι φάουλ βέβαια που έκανε ο Σκροπολίθας. Έκανε το φάουλ ο Σκροπολίθας πάνω στον Παταβούκα. Απ' έξω η μπάλα εδώ ο Απόστολος Κόντος με τον Οικονομίδη, τον δεύτερο διαιτητή του αγώνα. Παταβούκας. Ελίσσεται. Ωραία προσπάθεια και ωραίο καλάθι. 8-4. Να και ο Παταβούκας σε πρώτο πλάνο στους έκτεστας. Ενώ τώρα ο Ανδρίτσος βρίσκει τον Παπαπέτρου, ο οποίος γυρίζει. Ανταποδίδει το καλάθι ο Παναθηναϊκός. 8-6. Σκροπολίθας με τον Παταβούκα από κοντά. Παταβούκας έδωσε τον Φώτση. Κόντος για τον Φώτση. Παταβούκας πέρασε τον Κόντο. Με τον Παπαπέτρο ο Κόντος παίρνει ένα φάουλ. Παίρνει ένα φάουλ, δύο σούτ για τον Απόστολο Κόντο. Φάση που ξαναβλέπουμε ο Παταβούκας. Ο Κόντος γυρίζει, σηκώνεται και ο Παπαπέτρο που κάνει φάουλ. 8-6, 16 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ακόμα. 9-6 τώρα για την ΑΕΚ. Και άλλη μια εύστοχη βολή από τον Απόστολο Κόντο. Άλλωστε δεν μας έχει συνηθίσει ο Κόντος να χάνει ελεύθερες βολές. 16 λοιπόν για την ΑΕΚ. Ο Κόντος παραχώρησε και πλάι για την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο Κόντος και Ανδρίτσος. Και εδώ είναι ο Βίδας. Στεργάκος, το ύψος της ρακέτας. Διεκδίκησε ο ίδιος το rebound, το έχασε. Νικήθηκε από τη μονομαχία ο Κόντος και τώρα από τον Παταβούκα η μπάλα στον Φώτση. Σούτ Αποστολίδη, υποπίεση, παίρνει εύκολο rebound ο Στεργάκος. Έφυγε ο Σκροπολίθας. Ένας με τρεις, πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά το follow το οποίο ακολούθησε τον Βίδα δεν ήταν καλό. Η μπάλα όμως λέει ο Τσαγκαμίλης έξω για τον Παναθηναϊκό. Και ο Ανδρίτσος εδώ με τον Σκροπολίθα. Βίδας, Παπαπέτρου. Το rebound από τον Αποστολίδη. Διατηρείται το 16. Κόντος, Φώτσης.
Κόντος. Αποστολίδης, πάλι Κόντος. Πήρε την εσωτερική ο Κόντος, σηκώθηκε και παίρνει φάουλ βέβαια. Πήρε φάουλ εκεί πέρα ο Κόντος, πέρασε πολύ ωραία, έκανε το σούτ. Φάση που ξαναβλέπουμε. Πέρασε ο Κόντος, πήρε την εσωτερική, εκεί που σηκώθηκε πλέον γίνεται το φάουλ από τον Αβρίτσο. 16 για την ΑΕΚ και 2 βολές για τον Απόστολο Κόντο. Πανεβάζει την διαφορά στους 5 πόντους. Και τώρα 6 πόντοι. 12-6 με τον Σκοπολίθο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Από 3 φάουλ για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Πέρασε ωραία Σκοπολίθας την μπάλα με τον Αδρίτσο, το σούτ του όμως δεν ήταν καλό. Έτσι ο Παταβούκας κατεβάζει για την ΑΕΚ από τον Κότσι για τον Κόντο και φάουλ έγινε. Και έγινε φάουλ από τον... Και το δίνει και σκεμμένο μάλιστα ο Τσακαμίλης. Και έχουμε και ένα time out, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ενώ έχει πάρει ένα time out η ΑΕΚ, είναι ο Κόντος, βλέπετε. Περνάει. Ναι, και βέβαια έχει σφυρίξει το φάουλ στον Ανδρίτσο ο Τσαγκαμίλης, ο οποίος έσπρωξε ο Ανδρίτσος τον Κόντο, το θεώρησε σκεμμένο, μουστά ο Τσαγκαμίλης. Και ενώ τώρα έχουμε τον πάγκο της ΑΕΚ, βλέπουμε τον Αναστασιάδη, τον Ισιάδη από πίσω του, τους παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός, ο Μιχάλης Κυρίτσης. Με τον Παναθηναϊκό που έχει σήμερα την απώλεια του Μέμου Ιωάννου, που χτύπησε πριν από λίγες μέρες ξανά σε μια προπόνηση, έτσι δεν παίζει. Ο Ιωάννου, ο οποίος στο παιχνίδι το παρακολουθεί από τον πάγκο της ομάδος του. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κόντο. Είδατε τον πρώτο πόντο από την ΑΕΚ. Και ο Απόστολος Κόντος ανέβασε την διαφορά στο 14-6. Έφυγε 8 πόντους λοιπόν η ΑΕΚ, ενώ μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Με τον Ανδρίτσο, τον Στεργάκο, Παναθηναϊκός, γυρίζει ωραία. Το σούτ όμως δεν είναι καλό. Έχασε και ο Βίδας στο rebound. Έξω η μπάλα για την ΑΕΚ. Από τον Παταβούκα για τον Φώτση. Αποστολίδης Φώτσης. Πάλι Αγιασοτέλης. Εδώ είναι ο Φώτσης τώρα. Έκανε την τρίπλα, το σούτ. Εύκολο rebound για τον Αγιασοτέλη. Παίρνει και ένα φάουλ εκεί από τον Στεργάκο. Δεν το σφυρίζει ο Τσακαμίλης. Συνεχίζει το παιχνίδι από τον Βίδα για τον Ανδρίτσο. Το σούτ του Ανδρίτσου με ταμπλό. Ο Φώτσης. Αγιασοτέλη. Κόντος. Γυρίζει το σούτ. Κάνει το στο Φώτσης. Εύκολα ο Βίδας. Όμως να γυρίσουμε για λίγο στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ σπουδαία ευκαιρία. Να τη δούμε λοιπόν σε περιγραφή του Χρήστου Ράπτη. Κερδίζει την μπάλα, αποφεύγει τον Τσέκο, προφορεί τον Γιωργαμλή και αυτός για τον Αντωνίου. Μαρκάρει Αντωνίου από τον Σαββίδη, επιμένει, Ρότσα. Βλάχος για τον Μπατσινίλα, κάνει το σούτ, χάνει την μπάλα Μίχαλη, την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια, αυτά στο έκτο λεπτό. Η μπάλα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο γίνανε πριν από λίγο, όμως ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο μπάσκετ είναι έτοιμος για τη συνέχεια του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Ξανά λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι τον Αγιασοτέλη, είναι η διαφορά τώρα 18-10, είδατε τον Αγιασοτέλη. Ο Ανδρίτσος και εδώ πέρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Αγιασοτέλης πάνω στον Στεργάκο. Βλέπετε τον Αγιασοτέλη εδώ. Θεώρησε ο Τσαγκαμίλης ότι έκανε φάουλ πάνω στον Στεργάκο. Εν τω μεταξύ μπήκε ο Φραγκισκάτος, έφυγε ο Ανδρίτσος από το παιχνίδι. Ο Φραγκισκάτος ο οποίος έπαιξε το πλάγιο. Και τώρα είναι ο Βίδας για τον Παναθηναϊκό. Στεργάκος πέρασε ωραία για τον Παπαπέτρου, ο οποίος δεν μπόρεσε μάλλον να συγκρατήσει την μπάλα. Και έβλεπε βήματα από τον Παταβούκα. Βήματα τον Παταβούκα, ο Φραγκισκάτος έδωσε τον Βίδα για τον Στεργάκο.
Προσποίηση ωραία ο Στεργάκος, δεν μετράει το καλάθι. Το καλάθι μετράει και είναι και ένα σούτ για τον Στεργάκο. Δεν ξέρω αυτή τη φάση, αν τη ξαναδούμε τώρα, ναι, τη βλέπουμε. Φεύγει και αφού θεωρεί πλέον το φάουλ έχει γίνει εκεί πέρα, πιο πριν δηλαδή ο διαιτητής, τότε ο Στεργάκος συνεχίζοντας την φάση, το καλάθι δεν έπρεπε να μετρήσει. Η ουσία είναι τώρα ότι το καλάθι μέτρησε 18-12 για την ΑΕΚ. Ο Στεργάκος έχει το δικαίωμα και για ένα σούτ, όπως έδειξε ο Οικονομίδης. Ο Πάκος ΑΕΚ εδώ πάντα σε πρώτο πλάνο. Για την ΑΕΚ που προηγείται από την αρχή του παιχνιδιού σταθερά, έχοντας στο πρόσωπο του Απόστολου Κόντου έναν εκτελεστή απέναντι στην παλιά του ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός τον βλέπουμε εδώ. Ο Κυρίτσης έδωσε τις εντολές από την αρχή σε ένα man-to-man και ένα κλείσιμο στενό του Κόντου. Μέχρι τώρα φαίνεται να μην έχει αποδώσει το σύστημά του. Ποιος ξέρει, ίσως μετά από αυτό το time-out να αλλάξει. Έβαλε τώρα και τον Φραγκισκάτο πριν από λίγο στην θέση του Ανδρίτσου. Εδώ είναι ο Σκροπολίθας με το 5, ο Φραγκισκάτος με το 9 πήρε πριν από λίγο την θέση, επαναλαμβάνουμε, του Ανδρίτσου. Στεργάκος εδώ έτοιμος μετά το καλάθι που πέτυχε και το φάουλ που πήρε να αυξήσει σε αυτή την προσπάθεια τους πόντους του σε 3 από αυτό. Από αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν λίγο, πράγμα το οποίο το πετυχαίνει. 18-13 και συνολικά έφτασε τους πόντους του μέχρι τώρα σε 7 στο παιχνίδι. Από τον Παταβούκα, πέρασε η μπάλα για τον Αγιαστέλη. Από τον Κόντο, η μπάλα γύρισε, έφτασε τελικά στον Φώτση, άλλαξε από τον Αποστολίδη, έγινε και ένα σούτ. Είναι καλάθι από τον Φώτση εδώ το 15, τον βλέπετε, 20-13 για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ και σταθερά, από την αρχή είναι 4 με 7, 7 πόντους μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Σκροπολίθας, γυρίζει η μπάλα, έγινε και το σούτ. Εύστοχο από τον Στεργάκο, 20-15. Μείωσε ο Παναθηναϊκός, πάλι ο Στεργάκος εδώ. Παταβούκας. Φώτσης, γύρισε για τον Αγιοστέλη. Το πίβοτ. Δεν είναι καλό το σούτ, εύκολο rebound από τον Αδρίτσο. Από τον Παπαπέτρου. Για τον Βίδα. Φραγκισκάτος. Ριβές τρίπλα. Βίδας. Σκροπολίθας για τρίποντο. Δεν μπόρεσε ο Αποστολίδης για τον Παταβούκα. Γρήγορα η παίκτες ΑΕΚ στην επίθεση. Φώτσης, Κόντος και είναι φάουλ από τον Βίδα. Πήγε να κάνει την τρίπλα ο Κόντος, πήγε να πάρει την εσφαιρική. Εδώ ο Αποστολός Κόντος. Πήγε λοιπόν στην φάση που ξαναβλέπουμε. Να πάρει την εσφαιρική, τον έκλεισε ο Βίδας, βέβαια είναι φάουλ. Ήταν το 5ο ομαδικό του Παναθηναϊκού. 20 λοιπόν 15, 9 και 37 ακόμα. Ο Κόντος, ο Αποστολίδης, πήρε τη στερική από τον Στεργάκο και με το αριστερό χέρι, πολύ ωραίο καλάθι. 22-15, να ο Αποστολίδης. 9 και 25 ακόμα, από τον Σκροπολίθα για τον Στεργάκο. Παπαπέτρου, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ που θα ήθελε από εκεί. Έτσι ο Φώτσης τώρα είναι στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Τρίπλα του Κόντου, με ταμπλό. Άλλο ένα καλάθι, 9 πόντι έφτασα η διαφορά για την ΑΕΚ. Ο γερόλικος του ελληνικού μπάσκετ, ο Απόστολος Κόντος. 24-15, 9 πόντι διαφορά. Θέλουμε ακόμα 8,5 λεπτά. Και είναι ο Βίδας που πάει για τρίποντο. Άλλο ένα άστοχο σούτ στο σερί του Βίδα σήμερα. Και ο Φώτσης για την ΑΕΚ. Για 2 πόντι το σούτ του δεν ήταν εύστοχο. Έτσι. Η μπάλα τελικά κερδίθηκε από τον Βίδα. Γρήγορα κατεβάζει ο Βίδα στην μπάλα. Και έκανε ένα ωραίο καλάθι προσωπικό, 24-17. Βλέπετε τον Βίδα. Παταβούκας. Κόντος για τον Γιασοτέλη. Πάει να γυρίσει με ραβέρσα. Ο Στεργάκος ανάμεσα από δύο παίκτες ΑΕΚ σπρώχνει την μπάλα για τον Σκροπολίθα. Και 2 με 3 η επίθεση. Κάνει το στο Φραγκισκάτος, παίρνει το rebound ο Κόντος. Παταβούκασε για τον Φώτση. Τώρα Κόντος. Πέρασε πολύ ωραία η πασαγιάση του Κόντου και είναι ένα καλάθι ακόμα, 26-17. 9 πόντι διαφορά, εδώ πέρα βλέπετε τον Αγιασοτέλη. Ένα καλάθι πολύ ωραίο που ξεκίνησε από πάσα του Κόντου και σούτ το Αγιασοτέλη. Έχουμε 9 πόντους διαφορά για την ΑΕΚ, 7 και 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέρασε η μπάλα για τον Στεργάκο, γύρισε αυτός με ταμπλό.
Όλο καλά για τον Παναθηναϊκό, 26-19. Ξαναμείωσε τη διαφορά σε 7 πόντους. Με την ΑΕΚ λοιπόν που από την αρχή του αγώνα, όπως είπαμε και πιο πριν, μπήκε μπροστά. Άλλωστε, όπως είπαμε, δεν έχει πολλά περιθώρια να χάσει το παιχνίδι. Το σούτ του Φώτση, εύκολο το rebound για τον Στεργάκο. Σκοπολίθας, πήγε να περάσει μια πάσα, τελικά πάτησε και γραμμή, είναι out η μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία στην επίθεση τώρα με τον Κόντο και τον Φώτση ψάχνει κάποιον διάδρομο σε μια άμυνα του Παναθηναϊκού που συνεχίζει με man-to-man από την αρχή του αγώνα. Ο Κόντος πήγε να κλέψει, ο Βίδας δεν μπόρεσε, τελικά τον έκοψε ο Φραγκισκάτος. Παλεύει όμως ο Κόντος, σηκώνεται, τον κόβει ο Στεργάκος. Γίνονται μία-δύο συμμαχίες κάτω από τα καλάθια του Παναθηναϊκού. Τελικά την μπάλα τη ξαναπαίρνουν οι παίκτες ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ήταν μια φάση διαρκείας, αρκετά όμορφη. Το σουτ έκλεψε την πάσα μάλλον πήγε να κάνει ο Φώτης ο Βίδας. Έφυγε ο Βίδας τώρα στην επίθεση. Κάνει το σουτ και με ταμπλό, ευστοχή, 26-21. Κατέβασε τη διαφορά στους 5 πόντους τώρα. Και θέλουμε ακόμα 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Ο Φώτης. Μαργές κινήσεις. Για τον Παταβούκα. Κόντος. Κάνει κάποιο κρίνο ο Παταβούκας. Δεν έλυσε όμως γρήγορα ο Κόντος. Έτσι ο Άγιος Οτέλης τώρα ανάμεσα από τρεις Παναθηναϊκούς παίρνει φάουλ από τον Φραγκισκάτο. Βλέπετε λοιπόν, είδατε πάνω πιο πριν τον παίχτη ΑΕΚ και τώρα το φάουλ το οποίο κέρδισε εδώ. Τώρα ποιος από τους τρεις του κάνει το φάουλ. Εκείνη τη στιγμή είδε τον Φραγκισκάτο μπροστά το Τσαγκαμίλη. Σε αυτόν χρέωσε το φάουλ. Ήταν το έκτο ομαδικό φάουλ του παίχτη του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 5 έχει ΑΕΚ, 6 λεπτά μας μένουν ακόμα. Και ο Κόντος κάνει ένα σούτ το οποίο τελικά δίνει την μπάλα στον Αδρίτσο. Τον Αδρίτσο που ξαναπέρασε τον αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Βίδας για τον Δαρύβα που και αυτός μπήκε τώρα. Το σούτ από τον Βίδα. Τελικά πήρε την μπάλα ο Φραγκισκάτος, έχασε ένα εύκολο καλάθι και πήρε ένα φάουλ τελικά. Το φάουλ το χρέωσε στον Αγιασοτέλη. Σου βλέπουμε τη φάση. Έφτασε η μπάλα ο Φραγκισκάτος. Σηκώθηκε μόνος του, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και μετά ο Αγιασοτέλης του κάνει φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε, έκοψαν την μπάλα ο Φώτσης για τον Βίδα, την ώρα που ο Βίδας σηκωνόταν και έτσι είναι έξω για τον Παναθηναϊκό. 5:44 ακόμα, ο Φραγκισκάτος τον βλέπετε έτοιμο να εκτελέσει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Βίδας, σηκώθηκε ο Στεργάκος και μείωσε σε 26-23. Ο Παναθηναϊκός από 9 πόντους πίσω, βρέθηκε μόνο 3, εδώ βλέπετε τον Στεργάκο. Οπωσδήποτε τώρα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πηγαίνουμε και στη λήξη του ημιχρόνου. Για εκδείχνει τα τελευταία 2 λεπτά να μην μπορεί να βρει διαδρόμους για το καλάθι. Καθυστερεί ο Αποστόλιδης. Σηκώνεται τελικά ο Κόντος και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. 28-23 εδώ ο Κόντος. Φραγκισκάτος. Το σούτ έγινε από τον Στεργάκο. Έφυγε ο Παταβούκας, πέρασε για τον Κόντο, το σούτ από τον Κόντο, πήρε εύκολο rebound, μακρινό μάλιστα, ο Δαρύβας. Έγινε η πάσα, έδιωξαν οι παίκτες ΑΕΚ και βέβαια για τον Παναθηναϊκό, τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Φώτσης. Έξω λοιπόν η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, Φραγκισκάτος για τον Δαρύβα. Εδώ είναι ο Δίδας. Το σούτ δεν ήταν καλό και φάουλ δίνει στον Κόντο εδώ πέρα, έδωσε φάουλ, βλέπετε τον Κόντο να διαμαρτύρεται, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Βίδας, ξέρω αυτό το φάουλ ήταν επιθετικό κατά προσωπική μου άποψη. Ο Βίδας μπαίνοντας μέσα στη ρακέτα, πλέον ο Κόντος, άλλωστε και με την πύρα την οποία έχει τόσα χρόνια στα γήπεδα, είχε σταθεί ακίνητος. Έπεσε ο Βίδας απάνω του, θεώρησε όμως ο διαιτητής ότι ήταν φάουλ για τον Βίδα. Τον Βίδα, του χτυπάει τα φάουλ, τον βλέπουμε εδώ. Το σούτ του Βίδα. 28-24 το σκορ. 4:40 ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Και με το δεύτερο σούτ του Βίδα γίνεται το σκορ 28-25. Ο Παταβούκας, ο οποίος κατάφερε στα τελευταία παιχνίδια να καλύψει το κενό το οποίο προκάλεσε στην ΑΕΚ
ο τραυματισμός και η άλληψη από τον αγώνα του Μινά Γκέκου, ο οποίος θα επανέλθει όμως πολύ σύντομα. Τα ευχάριστα νέα για τους φίλους ΑΕΚ μέσα στις προσεχείς μέρες επανέρχεται. Η μπάλα για την ΑΕΚ, όταν θα κάνει και μια αλλαγή ο Αναστασιάδης. Η αλλαγή είναι για τον Φώτση, ο οποίος θα φύγει, και είναι το Σκουρτόπουλο, ο οποίος θα περάσει στον αγώνα. Μπήκε λοιπόν ο Σκουρτόπουλος, πρώτο πλάνο εδώ με το νούμερο 12. Έχει την μπάλα και την αλλάζει με τον Παταγούκα για τον Σκουρτόπουλο. Τον έκλεισε ο Φραγκισκάτος, καθυστέρησε ο Σκουρτόπουλος. Είναι και κρύος ακόμα αφού μόλις μπήκε. Τελικά ο Αποστολίδης πάει να γυρίσει. Το καταφέρνει όμως ο Στεργάκος, μαζεύει ένα rebound. Φεύγει ο Δαρύβας για τον Φραγκισκάτο. Και γίνεται το σκορ 28-27. Ένας πόντος διαφορά για τον Παναθηναϊκό τώρα από την ΑΕΚ, και έχει φτάσει η γηπεδούχος στους 9. Πολύ ωραίο σου του Σκουρτόπουλου, 3 πόντων βέβαια. Να ο Σκουρτόπουλος μόλις έχει μπει στον αγώνα, το πρώτο του σουτ που έκανε, έφτασε το σκορ στο 31-27. Έγινε μια στοχόν άστοχο σουτ. Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Είναι ο Κόντας που πήγε, πέρασε με στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πήρε ο Στεργάκος το rebound, μια καλή προσπάθεια και των δύο παιχτών. Και τώρα είναι ο Βίδας, ο οποίος πέρασε για τον Δαρύβα. Προσποίηση του τελευταίου. Σουτ το οποίο κόβει ο Γιασοτέλης. Έγινε πιο γρήγορο το παιχνίδι στα τελευταία δύο λεπτά και φυσικά έγινε και καλύτερο. Ο Κόντος κέρδισε την μπάλα ξανά μετά το κλέψιμο που του έκανε παίκτης του Παναθηναϊκού. Είναι έξω για την ΑΕΚ. 3-15. Να ο Κόντος κάνει το σουτ και είναι εύστοχο. 33-27, έφτασε αμέσως στη διαφορά η ΑΕΚ στους 6 πόντους ξανά. Με το τρίπον του Σκουρτόπουλου και το σουτ του Κόντου. Δαρύβας ανενόχλητος ο Φραγκισκάτος, καλάθι, 33-29, εδώ Φραγκισκάτος. Θέλουμε 3 λεπτά, θέλουμε για την ακρίβεια 2.56 ακόμα. Παταβούκας. Έγινε και το στόπ Σκουρτόπουλου, άλλο ένα καλάθι τριών πόντων, 2 σουτ στα 2 τρίποντα για τον Σκουρτόπουλο, μια λύση για τον Αναστασιάδη, 36-29. Εκεί που η ομάδα του έφερε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, τη λύση έδωσε ο πρώην παίκτης της Δάφνης, ο Σκουρτόπουλος. Δαρύβας. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα ο Φραγκισκάτος. Γρήγορα η παίκτης ΣΑΕΚ, Παταβούκας. Έδωσε για τον Αποστολίδη, καθυστερεί αυτός, οργανώθηκε άμυνα του Παναθηναϊκού. Τελικά είναι πολύ κακό το σουτ, ξανακερδίζει την μπάλα. Να ο Αγιασοτέλης, ανενόχλητος. Όμως πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έχασε μια νέα μεγάλη ευκαιρία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να τη δούμε σε περιγραφή του Χρήστου Ράπτη. Ο Καρούλιας στο πλάγιο. Προσπαθεί ο Δημόπουλος, προσπαθεί και ο Μπατσινίλας, γίνεται η κεφαλιά από τον Αντωνίου, η μπάλα στο δοκάρι του Μίχαλικ, διώχνει στη συνέχεια ο Τσεχοσλοβάκος τερματοφύλακας και ο Πανσεραϊκός με τον Καλατίδη που διώχνει την μπάλα πολύ μακριά για να την κερδίσει ο Ζάιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά του Αντωνίου. Ξανά όμως στο μπάσκετ ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα σας περιγράψει τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα απόμειναν για το πρώτο ημίχρονο. 36 για την ΑΕΚ, 29 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπετε την ΑΕΚ. Δεξιά βλέπετε το Σκουρτόπουλο. Το Σκουρτόπουλο, ο οποίος πέρασε τον αγώνα πριν από λίγο σε αλλαγή του Φώτση και έδωσε δύο πολύ μεγάλες λύσεις για την ΑΕΚ. Δύο σουτ τριών πόντων, τα οποία ήταν και τα δύο εύστοχα. Έτσι ανέβασε τη διαφορά με τη βοήθεια και του Κόντου, ο οποίος είχε πετύχει μια μεσά άλλο ένα καλάθι. Από τον ένα πόντο πήγε μειώσει ο Παναθηναϊκός σε 7. Ο Παναθηναϊκός, εκεί μιλάει ο Φραγκισκάτος με τον διδυτή, τον Τσαγκαμίλη. Έχει το δικαίωμα ο Γιασοτέλης. Βλέπετε λοιπόν εδώ τον Γιασοτέλη. 37-29 για τον Γιασοτέλη, άλλο ένα σουτ. . 38-29. 9 πόντι διαφορά. Ανέβηκε πάλι η διαφορά. Ίσως η μεγαλύτερη που έχει γίνει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Εδώ Δαρύβας. Δίνει για τον Φραγκισκάτο.
1 και 33 ακόμα. Φράγκης κάτος, κλείνεται από 3 παίκτες ΑΕΚ. 3 δευτερόλεπτα γραμμή, γραμμή. Γραμμή για τον Φράγκης κάτω, έδωσε ότι πάτησε δηλαδή τη γραμμή ο Τσακαμίλης. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες ΑΕΚ θα μπορέσουν τώρα να κάνουν μια επίθεση και να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά τους. Αν ευστοχίσει το σούτ των τριών πόντων του Κόντου, πράγμα το οποίο γίνεται. 41-29, 12 πόντοι διαφορά για την ΑΕΚ. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρίτσος. Δίδας. Δαρίβας. Φραγκισκάτος. Δίδας. Το σούτ από τον Δαρίβα δεν είναι καλό. Δυνατό rebound από το Κόντο. Βλέπετε τον Παταβούκα με τον Δαρίβα. 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Έκλειψε ο Δαρίβας. Έφυγε ο Δαρίβας και είναι και φάουλ και καλάθι. Μετράει το καλάθι και είναι και ένα σούτ για τον Δαρίβα. Μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 41-31 μείωσε ο παίκτης του. Είδαμε και το ωραίο κλέψιμο και το lay-up. Μας έγινε και το φάουλ από τον Παταβούκα. Έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει τη διαφορά από 12 πόντους που έγινε πιο πριν. Ναι, ήταν 12 οι πόντοι και ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να τους κάνει και πάλι 9, ενώ βλέπετε εσείς τους πάγκους των δύο ομάδων. Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός σε πρώτο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, στερείται σήμερα τον Μέμο Ιωάννου, η ΑΕΚ στερείται τον Γκέκο. Δύο παίκτες θα μπορούσαν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αλλά πριν από λίγο μπήκε γκολ στο Ολυμπιακό στάδιο. Να το δούμε αμέσως. Ο Ζάετς που κάνει την παλιά, γίνεται το πλασαριστό σουτ και γκολ. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Σαραβάκος, έγινε η πλασαριστή παλιά από τον Ζάετς και ο Αντωνίου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσεχοσλοβάκου τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού του Μίχαλικ για να κάνει στο 27 Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο 1-0. Ξανά όμως στο μπάσκετ. 21 δευτερόλεπτα μείνανε εδώ στο Κουτόπουλος μέσα στην ρακέτα. Έχασε όμως την ευκαιρία. Το σκορ έχει γίνει 41-32. Το σούτ από τον Δαρίβα. Προσπάθησε ο Στεργάκος. Γύρισε τελικά. Δεν μπόρεσε. Έδωσε για τον Κόντο. Τελικά έγινε φάουλ από τον Δαρίβα πάνω στον Κόντο. Το σούτ ήταν για 3 πόντους. Άρα ο Κόντος έχει το δικαίωμα για 2 σούτ και για πιθανότητα για τρίτο σε περίπτωση που θα στοχίσει σε κάποιον από αυτά τα δύο. Το είδατε το φάουλ. Θέλουμε ακόμα 1 δευτερόλεπτο. Και ακριβώς με την λήξη λοιπόν πρώτη μηχρόνου, ενώ η ΑΕΚ περνάει με 41-32. Ο Κόντος ανεβάζει την διαφορά σε 10 πόντους, 42-32. Και σε 43-32. Όμως είναι τελικά ναι. 44 λοιπόν 32 μετά τις δύο επιθέσεις βολές του Κόντου. Έκανε και το σούτο Φραγκισκάτος. Έληξε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 44 για την ΑΕΚ, 32 για τον Παναθηναϊκό. Μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Εδώ. Ας βγει η εικόνα του μπάσκετ και θα σπικάρουμε εμείς εδώ από το στούντιο μέχρι να αποκατασταθεί η γραμμή. Είναι στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Σκροπολίθα. Κάτι έχει σφυριχτεί εν τω μεταξύ. Τα πόντι για την ΑΕΚ και ξεφύγει η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού εδώ στον οίκο του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας. 57-40 για την ακρίβεια και ενώ παίζουμε 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ένα ξέσπασμα της ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι 44-32 έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα με τον μπήκε το δεύτερο μέρος. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά, ενώ τώρα έχει διακοπεί το παιχνίδι. Από εκείνη λοιπόν τη στιγμή και μετά ο Κόντος με το πάρκι στο μήχρονο μαζί με τον Σκουρτόπουλο φόρτωσαν την άμυνα του Παναθηναϊκού με πολλά καλάθια. Και έτσι η διαφορά τώρα έχει φτάσει τους 17 πόντους, 57 για την ΑΕΚ και 40 για τον Παναθηναϊκό.
Εδώ είμαστε στο πάγκο της ΑΕΚ. Τώρα ο Πακαβούκας χτύπησε και είχε χτυπήσει μάλλον και αυτό είχε ζητήσει τη διακοπή του αγώνα ο Τσακαμίλης. Ο Πακαβούκας είχε χτυπήσει στην διαδίκηση της μπάλας κάτω την αγκέρα του Παναθηναϊκού πριν συμβεθούμε σε ένα καλάθι που πέτυχε. Ενώ τώρα έχουμε τον Στεργάκο. Έχασε την μπάλα ο Βίδας. Παίζει ο Σκοπολίθας για τον Βίδα την μπάλα και το σούτ του Βίδα είναι εύστοχο. 57-42, 15 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα εδώ ο Βίδας. Για τον Παναθηναϊκό μείωσε λοιπόν ο Βίδας για τον Παναθηναϊκό που μπήκε μουδιασμένος στο δεύτερο μέρος. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ. Να ο Σκουρτόπουλος, άλλο ένα τρίποντο. Χωρίς αμφιβολία αν πούμε ότι ο Κώστολος Κόντος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ. Ο Σκουρτόπουλος σίγουρα είναι η αναπάντεχη έκπληξη για τους οπαδούς της ΑΕΚ. 60-42 λοιπόν, θέλουμε ακόμα 15 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αγώνα. Ένα φάουλ που κέρδισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν, βρίσκουν την ευκαιρία να φωνάξουν για την ομάδα τους. Ενώ βλέπετε το κοντράστ, ο Μέμος Ιωάννου περίλυπος στο πάγκο του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να παίξει από έναν απάντεχο τραυματισμό στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν έπαιζε ο Ιωάννου. Άλλωστε λείπει και ο Γκέκος για την ΑΕΚ. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ σήμερα μέχρι στιγμής έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, καλύτερο χωρίς αμφισβήτηση από τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος που ξαναμπήκε στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό αντί του Φραγκισκά του, άλλαξε την μπάλα τώρα με τον Σκροπολίθα. Πάλι Ανδρίτσος στο σουτ, δεν μπόρεσε ο Πέτρης. Έτσι, από τον Αγιασοτέλη. Από τον Παταβούκα, για τον Κόντο, πάει για τρίποντο Κόντο, το πετυχαίνει. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται, το γήπεδο 63-42, 21 πόντι διαφορά. Για την ΑΕΚ που βλέπει πολύ κοντά την πρώτη της νίκη επί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια. Ο Σκροπολίθας πήγε να περάσει, είναι φάουλα από τον Παταβούκα, ο Παταβούκας εκνευρίζεται, ψύχρεμα ο Κόντος το σταματάει, εδώ ο Κυρίτσης έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Εδώ ο Παταβούκας έχει εκνευριστεί, ο Απόστολος Κόντος το συγκράτησε, ήθελε να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή ο Παταβούκας. Ψύχρεμα ο Κόντος, έμπειρος άλλωστε με τόσα χρόνια, τόσα ντέρμπι στην πλάτη του, ξέρει ότι όταν μια ομάδα κερδίζει δεν χρειάζονται τα νεύρα. Σκροπολίθας περνάει για τον Στεργάκο, η ραβέρσα του Ντέιβι Στεργάκου που δεν φάνηκε όσο θα έπρεπε. Από τον Αποστολίδη έβγαλε την μπάλα έξω ο Σκροπολίθας. 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ακόμα. 63-42 για την ΑΕΚ. Φώτσης, άσχημη πάσα για τον Κόντε, έκοψε όμως και Στεργάκος. Φώτσης, πάλι Κόντος. Για τον Αγιασοτέλη. Φώτσης. Σκουρτόπουλος. Επαναλαμβάνουμε. Ο άνθρωπος που γύρισε το παιχνίδι για την ΑΕΚ όταν μπήκε με δύο τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Άλλο ένα τρίποντα για τον Κόντο που οπωσδήποτε όμως είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής εναντίον της παλιάς ομάδας. Της ομάδας με την οποία επί 14 χρόνια πήρε πολλούς τίτλους. Εδώ και 2 χρόνια παίζει στην ΑΕΚ και σήμερα την οδηγεί από ό,τι φαίνεται στην πρώτη της νίκη επί του Παναθηναϊκού μετά από πάρα πολύ καιρό. 66-42 το σκορ. Ελευθερώθηκε ο Αποστολίδης, ανενόχλητος αν σε προπόνηση έκανε το σουτ. Είναι 68-42, 26 πόντι. Να ο Αποστολίδης. Στιγμές μεγάλες για την ΑΕΚ που βλέπει να κερδίζει τον Παναθηναϊκό και μετά από πολύ καιρό. Αν και θέλουμε βέβαια 13 και μισό λεπτά αγώνα. Και από την άλλη πλευρά βλέπει να είναι πάντα μέσα στη μάχη για μια θέση στο κύπελο Κόρατς. Βλέπετε το πάγκο της ΑΕΚ. Αγιασοτέλησε πρώτο πλάνο με το 6, το 15 είναι ο Φώτσης. Ο Αναστασιάδης μιλάει στους παίκτες του. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά νευρικές οι κινήσεις του πάγκου του. Ο Κυρίτσης μιλάει στους παίκτες του. Εδώ βλέπετε σπάντα τους παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ ο Παναθηναϊκός κατήφια. Κάτι το οποίο είναι φυσικό επακόλουθο των 26 πόντων που η ομάδα βρίσκεται πίσω από την ΑΕΚ. Ο Κυρίτσης φάνηκε σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό αδύναμος να αντιμετωπίσει από την αρχή την ευστοχία των παιχτών της ΑΕΚ. Παναλαμβάνουμε του έλειψε και ο Ιωάννου, αλλά από την άλλη πλευρά και το Αναστασιάδη του έλειψε ο Γκέκος.
Τεργάκος για τον Ανδρίτσο. Δεν μπόρεσε ο Ανδρίτσος όμως. Είναι ένα φάουλ από τον Κόντο, όχι από τον Παταβούκα. Από τον Σκουρτόπουλο. Από τον Σκουρτόπουλο, ζητώ συγγνώμη. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, το πρώτο φάουλ του Σκουρτόπουλου. Στο σημερινό παιχνίδι, 13 και 16 ακόμα, το σούτ του Σκροπολίθα για 3 πόντους είναι εύστοχο. 68-45. Φώτσης. Δαρίβας κοντά του. Κόντος. Φώτσης. Τελικό Φώτσης έκανε την προσπάθεια. Ακούμπησε και το Στεφάνιο Παπαπέτρου. Το φιλεδάκι για την ακρίβεια. Άξονα σε 60 παιχνίδι της Αγκαμίλης και τελικά έρθει ένα καλάθι. Τώρα με 70-45 η διαφορά για την ΑΕΚ 25 πόντι. Έκανε μια άστοχη ενέργεια, ψυχολόγητη ενέργεια ο Δαρίβας. Τώρα είναι ο Φώτσης. 13 και 24 ακόμα. 12 και 24 ακόμα. Πάλι παίχνει ΣΑΕΚ με την μπάλα, ο Γιωστέλης πετάει την μπάλα όπως όπως την παίρνει ο Δαρίβας. Φεύγει ο Δαρίβας με τον Ανδρίτσο. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Ανδρίτσος, είναι φάουλ. Πέκανε ο Σκουρτόπουλος. Ναι. Ο Σκουρτόπουλος λοιπόν έκανε το φάουλ. Το δεύτερο φάουλ για τον Σκουρτόπουλο. Το πέμπτο μαδικό για την ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρονο. Δύο μαδικά έχει ο Παναθηναϊκός. Δαρίβας. Ανδρίτσος. Δεν μπορούσε να γυρίσει και είναι φάουλ πάλι του Σκουρτόπουλου. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Τη βλέπουμε. Είναι. Ο Ανδρίτσος πάει να γυρίσει. Τελικά θεώρησε ότι ακούμπησε ο Σκουρτόπουλος το χέρι του Ανδρίτσου να γύριζε. Από την άλλη πλευρά ίσως και ο Σκουρτόπουλος ο Ανδρίτσος να έχει κάνει φάουλ στον Κόντο. Η ουσία ότι συνεχίστηκε το παιχνίδι. Ο Ανδρίτσος έδιωξε ο Αποστολίδης. 70-45. 11 και 45 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει τη συνάντηση. Ευστοχή για 3 πόντους ο Δαρίβας, θα τον βλέπετε εδώ. Κάνει το σκορ 70-48. Φώτσης. Κόντος. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, φάουλ του Παπαπέτρου, έσπρωξε τον Αγιοσοτέλη. Φώτσης, Κόντος, σηκώνεται. Δεν μπόρεσε, πήρε ο Παπαπέτρου, έδωσε γρήγορα για τον Δαρίβα. Οργανώθηκε άμυνα της ΑΕΚ όμως, ο Δαρίβας γυρίζει στο Στεργάκο και αυτός έκανε ένα σούτ, την μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πήρε ο Σκουρτόπουλος, έδωσε στον Φώτση. Μαργές κινήσεις, 11 λεπτά ακόμα. Έβγαλε πολύ ωραία ο Φώτσης, τρίποντο πάει ο Κόντος και το πετυχαίνει. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό, δεν ξέρουμε πόσα τρίποντα έχει πετύχει ο Κόντος. 73-48, 25 πόντι της διαφοράς, τις κρατάει σταθερούς ο Κόντος. Και ένα ωραίο follow του Στεργάκου, μειώνει σε 73-50. 10 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμα. Φώτσης. Έδωσε για τον Αγιασοτέλη, αυτός πάλι για τον Φώτση. Έκλειψε ο Δαρίβας, δεν πρόλαβε. Έκλειψε ο Δαρίβας, αλλά δεν πρόλαβε, έκανε μια καλή προσπάθεια. Και εδώ βλέπετε τον Φραγκισκάτο που ξαναπερνάει στον αγώνα. Ταυτόχρονα έχουμε time out που ζήτησε ο Αναστασιάδης. Το βλέπετε εδώ, θέλω να μιλήσει στους παίχτες του, προηγούνται με 23 πόντους. Και έτσι ο Κυρίτσης με την ευκαιρία που παίρνει από τον Αναστασιάδη. Κάνει και αυτός κάποιες συμβουλές στους παίχτες του. Βέβαια θέλουμε 10 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα και είναι αρκετά δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Ο κόσμος της ΑΕΚ που βρέθηκε κοντά της σήμερα στο πρώτο παιχνίδι, βέβαια λίγος κόσμος σε σύγκριση με το πόσος κόσμος θα παρακολουθούσε, μάλλον παρακολουθούσε εκείνα τα παιχνίδια της δεκαετίας του 60. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα καλό παιχνίδι. Έγινε το σούτ από τον Φώτση, είναι
2 ακόμα πόντι, 75-50 για την ΑΕΚ. Ο Φράγκης κάτωσε τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει την ΑΕΚ. Δεν μετράει το σουτ του Ανδρίτσου. Είναι ένα φάουλ για τον Σκουρτόπουλο, το τέταρτο. Έχει φορτωθεί γρήγορα με 4 φάουλ ο Σκουρτόπουλος. Έξω λοιπόν η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, είναι ο Αδαρίβας. Δίνει για τον Σκροπολίθα, αυτός για τον Φραγκισκάτο που σηκώνεται. Το rebound δυνατά από τον Αποστολίδη. Κόντος για τον Σκουρτόπουλο. Προσπάθησε να ξεφύγει και είναι φάουλ που έκανε ο Σκροπολίθας πάνω στον παίχτη της ΑΕΚ. Βλέπετε τον Οικονομίδη, το δεύτερο διαιτητή, έξω η μπάλα. Σκουρτόπουλος για τον Φώτση. Λέω το man to man γίνεται σε όλο το γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, ίσως έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς αυτό για τον Μιχάλη Κυρίτση. Ξέφυγε ο Φώτσης, έκανε και το σουτ. Η μπάλα του κάνει τελικά το χατήρι. 77-50, βλέπετε τον Φώτση. Και τώρα είναι ο Ανδρίτσος. Ο Φώτσης, ο οποίος δίνει τώρα τη συνέχεια για την ΑΕΚ, τον κλείνουν και είναι φάουλ αυτό που το κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και το σφίριξε τελικά ο... Όχι, σφίριξε ο Τσακαμίλης, το φάουλ στη συνέχεια, το εσκεμμένο. Το έκανε ο παίκτης ΑΕΚ, ο Φώτσης. Για να δούμε. Αν δεν είναι φάουλ αυτό που έγινε τώρα πάνω στον παίκτη ΑΕΚ. Έξω, τελικά χάσαν την μπάλα οι παίκτες ΑΕΚ. Στη συνέχεια, για να διορθώσουν το λάθος που έγινε. Λάθος εισαγωγικά, αν θέλετε. Έκαναν φάουλ πάνω στον Δαρίβα. Ο Δαρίβας πήρε αυτό το φάουλ εσκεμμένο από τον Φώτση. Το εκτελεί τώρα, πετυχαίνει. Το 77-51. Σκουρτόπουλος κλείστηκε και αυτή τη φορά του κάνει φάουλ ο Δαρίβας, όπως θεώρησε ο Οικονομίδης. Κόντος απ' έξω την μπάλα απ' έξω. Είναι ο Δαρίβας πάνω στον Φώτση. Τελικά ο Φώτσης κατόρθωσε να ξεφύγει από τον αντιπαλό του. Γύρισε ωραία στον Αποστολίδη. Τρίπλα στον Αποστολίδη και σούτ. Έχει γίνει και φάουλ, βέβαια. Έχει γίνει φάουλ από τον Δαρίβα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Δαρίβα. Βλέπετε στο Σκροπολίθα πάντα. Το φάουλ από τον Δαρίβα εδώ. Ο Αποστολίδη σηκώθηκε, ελήφθηκε. Και του κάνει το φάουλ ο Δαρίβας λίγο πριν σηκωθεί. Έτσι λοιπόν ο Κόντος μιλάει με τον Φώτση. Κάτι λένε. Κάτι εξηγεί ο Κόντος στον Φώτση. Κάτι εξηγεί ο Φώτση στον Κόντο. Υπάρχουν και κάποια νευράκια. Η ομάδα κερδίζει πάντως για την ΑΕΚ και έτσι 78-52 και 79-52 τώρα με τη δεύτερη βολή που είδατε του Αποστολίδη. Ο Βίδας σηκώθηκε και έκανε το στο Φραγκισκάτο που πίεση δεν μπόρεσε, πήρε το rebound για στο τέλης και έγινε κεφάλαιο επιθετικό, το οποίο το έκανε τελικά ο Φραγκισκάτο όταν έφυγε την μπάλα πάνω στον παίκτη ΣΑΕΚ. Εσύ βλέπετε τον Αποστολίδη και εδώ τον διευθυντή τον Οικονομίδη. Έκανε απροσπίσω Φώτης, ξέφυγε τον Βίδα. Δεν μπόρεσε ο Βίδας να του κλέψει την μπάλα. Να ο Σκουρτόπουλος δίνει για τον Φώτση, πάλι ο Σκουρτόπουλος. Ετοιμάζεται για τρίποντο, όχι. Πέρασε με στη ρακέτα. Έδωσε τον Αποστολίδη, ο οποίος πέτυχε άλλο ένα καλάθι. Από τη μέτρια συγκομιδή των δύο πόντων στο πρώτο ημίχρονο, ο Αποστολίδης έχει σημειώσει πάρα πολλά καλάθια στο δεύτερο. Έχει ανεβάσει την διαφορά, θέλουμε ακόμα 8 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. 81 πόντι για την ΑΕΚ, 52 για τον Παναθηναϊκό. Για συντριβή για τον Παναθηναϊκό. Ο Σκουρτόπουλος δίνει για τον Φώτση, ο οποίος κλείνεται. Φώτσης δίνει πάλι για τον Σκουρτόπουλο, τώρα πάει για τρίποντο, όχι. Έδωσε στον Αποστολή, ο οποίος πέρασε και γυρίζει την αμέσα, δεν μπόρεσε. Ο Ανδρίτσος πετάει για τον Βίδα, δεν είναι παλιά καλή και φυσικά καταλήγει έξω. 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Απόστολος Κόντος πήγε προς τα έξω τώρα για να ξαμαρκάρει λίγο του Φραγκισκάτο. Αμέσως σηκώθηκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ και το χειροκρότησαν, επιβραβεύοντας ίσως την πολύ μεγάλη σημερινή προσφορά του, τη νίκη μέχρι στιγμής της ομάδας του. Να πάλι ο Κόντος γυρίζει, πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι, τον βλέπετε. 83-52, 21 πόντι, 7 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρίτσος, Τεργάκος και είναι φάουλ το οποίο το έκανε.
Θα προώσει τελικά στον Αποστόλη το φάουλ. Ο Τσακαμίλης. Βλέπουμε εδώ. Είναι ο Στεργάκος, βλέπετε. Πάει να γυρίσει. Ναι, βέβαια είναι ο Αποστολίδης, έκανε το φάουλ. Ο Στεργάκος μείωσε 83-53, 30 πόντι διαφορά. Και 83-54. Εδώ ο Κυρίτσης, περίληπος. Προσπαθεί. Ξεφεύγει τελικά ο Σκουρτόπουλος. Κόντος. Πάντα κόντος. Και έκανε φάουλ ο Φραγκισκάτος. Και πρέπει να είναι το τέταρτο φάουλ του Φραγκισκάτου. Ναι, είναι το τέταρτο φάουλ του Φραγκισκάτου. Θέλουμε ακόμα 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Και με τη συμπλήρωση 9 φάουλ που έχει ομαδικά, ή όχι, συμπληρώσει τα 8 ο Παναθηναϊκός. Τελικά δεν μετρήσε το καλάθι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ξαναδούμε αυτό το τελευταίο. Πάντως οι παίκτες ΣΑΕΚ διαμαρτύρονται έντονα στον Τσακαμίλη και στον Οικονομοίδη. Λοιπόν, το παιχνίδι πάντως συνεχίζει. Η ουσία είναι για την ΑΕΚ ότι κερδίζει 83-54 και έτσι αυτό το καλάθι δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε το καλάθι με την έννοια ότι, όπως έδειξε και τώρα εξηγεί, μάλιστα εξηγεί όπως έδειξε από τις κινήσεις του Οικονομίδης, ο δεύτερος διαιτητής, ότι όταν έγινε το φόλο μετά από τους παίκτες της ΑΕΚ, στην προσπάθειά του, στην δεύτερη, κάποιος ακούμπησε, μάλλον τράβηξε το φιλεδάκι, έτσι το καλάθι δεν μέτρησε, έδωσε την μπάλα απ' έξω. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός τώρα έπαιξε την μπάλα απ' έξω, είναι ο Σκροπολίθας, 83-54, 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Στεργάκος για τον Παπαπέτρου, γυρίζει. 10 κάνει μπάλα το χατήρι στους Παναθηναϊκούς κάτω το καλάθι. Όμως ξαναγυρίζει σε αυτούς με τον Ανδρίτσο που πέρασε, έκανε το σούτ, είναι άσχημο το σούτ του. Και δίνει φάουλ στον Αποστολίδη ο Τσακαμίλης. Τρίτο φάουλ του Αποστολίδη. Είναι το 10ο ομαδικό του ΣΑΕΚ αυτό τον ημίχρονο. Βλέπετε, έγινε το σούτ και έπεσε απάνω του. Μετά έχει τίποτα δικαίωμα για τα σούτ ο Ανδρίτσος, αφού δεν θεωρήθηκε ότι ήταν πάνω στην προσπάθεια, αλλά το φάουλ έγινε του Αποστολίδη μετά, όταν έπεφτε δηλαδή ο Αποστολίδης μετά το σούτ του Ανδρίτσου, έπεσε πάνω στον παίχτη του Παναθηναϊκού. Φάουλ λοιπόν το οποίο πέρασαν για τον Παναθηναϊκό ανεκμετάλλευτα και συνεχίζει εδώ πέρα είναι double triple βέβαια. Ο Σκουρτόπουλος κάνοντας τον πάσιμο κράτησε την μπάλα παραπάνω στα χέρια του. Έτσι έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό διαιτητής, Σκροπολίθας γύρισε και τελικά σφύριξε φάουλ επιθετικό του Σκροπολίθα ο Οικονομίδης. 83-54 παραμένει το σκορ, 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Η ΑΕΚ σχεδόν απίθανα θα χάσει αυτή την νίκη, την πρώτη της επί του Παναθηναϊκού μετά από πάρα πολλά χρόνια για το πρωτάθλημα. Φώτσης έδωσε για τον Σκουρτόπουλο, αυτό ξεμαρκαρίστηκε, έκανε το σούτ και πέτυχε ένα περίεργο καλάθι. 85-54, μεγάλη μέχρι στιγμής επιτυχία για την ΑΕΚ. Βλέπετε τον πάγκο του Αναστασιάδη, είναι ο Κόντος, είναι εκεί ο Παταβούκας. Αν άλλη πλευρά ο Κυρίτσης κάτι λέει στους παίκτες του, πρέπει να παίξουν το τελευταίο χαρτί, αν βέβαια το έχουν. Για να δουν τι μπορεί να γίνει, τι να αλλάξει, εδώ βλέπετε τον Κυρίτση στη συνέχεια. Προσωπική μας άποψη ότι βέβαια τίποτα δεν αλλάζει, 31 πόντι σε 6 και 10. Αυτή τη στιγμή είναι πλέον απίθανο να αλλάξουν. Όμως από την άλλη πλευρά βλέπετε και τον Μέμο Ιωάννου περίλυπο, κάτι σκέφτεται, ίσως το αν ήταν και ο ίδιος μέσα στο γήπεδο. Τραυματίστηκε, επαναλαμβάνουμε, πριν λίγες μέρες, έτσι χρειάζεται ορισμένες μέρες θεραπεία. Από την άλλη πλευρά λείπει από την ΑΕΚ
Ο άλλος μεγάλος γκάρτης, ο Γκέκος. Στεργάκο τον βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Είναι φάουλ το οποίο έκανε ο Αγιασοτέλης. Είναι το τέταρτο και του Αγιασοτέλη. Ο Στεργάκος έχει το δικαίωμα για βολές. 6 λεπτά ακόμα. Ο 85-55. Και 85-56. Αποστολίδης τώρα. Έδωσε για τον Σκουρτόπουλο. Αυτός έκανε μια reverse τρίπλα. Προσπάθησε να ξεφύγει, δεν μπόρεσε. Το σούτ από τον Κόντο. Προσπάθησε ο Απέτρου. Ακούμπησε ο Αποστολίδης. Τελευταίο στην μπάλα. Είναι έξω για τον Παναθηναϊκό. 5,5 λεπτά. Στεργάκος. Έκοψε ο Φώτσης και πήραν οι παίκτες στην μπάλα. Για να παίξουν την αλλαγή της μπάλας μεταξύ τους. Βίδα Στεργάκος. Φώτσης τώρα. Έδωσε για τον Σκουρτόπουλο. Ακούμπησε ο Αζρίτσος, είναι έξω για την ΑΕΚ. Φώτσης. Δεν μπόρεσε ο Σκουρτόπουλος. Προσπαθεί και ο Σκουρτόπουλος τώρα. Και είναι φάουλ από τον Παπαπέτρου. Όχι. Χάθηκε την μπάλα τα 30 δευτερόλεπτα, δεν έκανε το σούτ παίκτη ΣΑΕΚ. Έτσι πέρασε ο Παπαπέτρου γρήγορα στην αντεπίθεση. Μείωσε για το Παναθηναϊκό τρίποντο σε 85-59. Έχασαν πάλι παίκτη ΣΑΕΚ την μπάλα. Πήρε ο Βίδας, μείωσε 85-61. 24 λοιπόν τη διαφορά από 31. 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες ΣΑΕΚ έχουν φορτωθεί με κάποια φάουλ. 4 έχει. Ο Αγιοστέλης, 4 και ο Σκουρτόπουλος, τον βλέπετε εδώ το Σκουρτόπουλο, πέρασε πολύ ωραία, 87-61. Το σούτ από τον Βίδα, δεν μπόρεσε. Πήραν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, Φώτσης. Προσπαθεί να αφήσει την μπάλα ο Σκουρτόπουλος να βγει έξω και τελικά ακούμπησε και είναι η μπάλα προς πίσω. Είναι για τον Βίδα. Το νοούμε αυτό με την έννοια ότι όταν γύρισε η μπάλα προς την περιοχή της ΑΕΚ, τελευταίες αποδέχτηκε ήταν παίκτης ΑΕΚ, δεν μπορούσε να την ακουμπήσει ο Σκουρτόπουλος. Αυτός την ακούμπησε, μην αφήνοντας παίκτη του Παναθηναϊκού να την πάρουν. Τελικά η επίθεση χάθηκε μετά από τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι ο Φώτσης, θα σηκωθεί. Πήρε ο Στεργάκος στο rebound, είναι μόνος ο Σκροπολίθας, εύκολα θα φτάσει στο lay-up. Θα μειώσει σε 87-63. Ένα time out τώρα. Βλέπετε εσείς τον πάγκο της ΑΕΚ. 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα έμειναν. Η διαφορά αυτή των 24 πόντων φαίνεται να παραμένει σταθερά για την ΑΕΚ. Έχει φτάσει και 31 μπροστά από τους φιλοξενούμενους γηπεδούχους. Αλλά μείωσε ο Παναθηναϊκός με δυνατό pressing. Όμως είναι αρκετά μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί στα 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Μια άποψη εδώ του γηπέδου, στο βάθος στο ταμπλό. 87-63 ο Παναθηναϊκός, 3-48. Συνέχεια στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να παίζει την μπάλα μετά το καλάθι που δέχτηκε από τον Σκροπολίθα. Φώτσης. Διπλή τρίπλα. Τελικά το σούτ με ταμπλό. 89-63. Ανέβασε την διαφορά από τη τον Βίδα. Έδωσε στον Σκροπολίθα. Το σούτ. Ανταποδίδει το καλάθι. Και είναι και ένα φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Αποστολίδη. Άρα έχει το δικαίωμα και για ένα σούτ. Τέταρτο φάουλ και για τον Αποστολίδη στην πλευρά της ΑΕΚ. 89-65 το σκορ. Θα δείτε τώρα τον Σκροπολίθα να εκτελεί. Υπάρχει κάποια διαφωνία με τον διαιτητή. Βλέπετε εδώ το Κόντο, μιλάει με τον Σκοπολίθα, κάτι λέει. Υπήρξε μια διαφωνία για λίγο.
κάτι λέει ο Φώτης τώρα στο Πολίθα. Καθυστερεί η εκτέλεση αυτού του φάουλ. Προσπαθεί ο Κόντος εκεί διάμεσα να ηρεμήσει τα πνεύματα. Βλέπετε στον Βίδα. Και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι κανονικά με τον Σκοπολίθα. 89. 66, μείος ο Παναθηναϊκός, 3 και 22, Φώτσης με Σκοπολίθα. Γύρισε ο Φώτσης, έκανε το σούτ, δεν μπόρεσε. Πήρε ο Κόντος κάτω από το Ιντακέτα. Πέτυχε ένα καλάθι και πήρε και φάουλ. Ο Απόστολος Κόντος. 91-66, το φάουλ ήταν από το Στεργάκο, το βλέπετε εδώ. Έγινε από τον Φώτση. Δυνατά ο Κόντος κατά τη ρακέτα, πήρε το rebound και το φάουλ του Καλωστεργάκος μετά, πριν σουτάρει ο Κόντος. Καλάθι λοιπόν για, το Παναθηνα... για την ΑΕΚ, ο Κόντος 91-66 και 92-66. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής νίκης της ΑΕΚ, ο Κόντος. Και λέμε νίκης μια και στα τρία λεπτά που μένουν, το 92-66 δεν αλλάζει. Ο Στεργάκος εδώ μεταξύ μείωσε για το Παναθηναϊκό σε 92-68. Θα έχει το δικαίωμα και για ένα σούτ μετά το φάουλ που του κάνει ο Κόντος. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού και είναι φυσιολογικό αυτό, από όσο περνάμε τα λεπτά και πηγαίνουμε για την λήξη. Η ΑΕΚ έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Ο Φώτσε τον δεξιό του Στροπολίθα στην άκρη τώρα που εκτελούσε το φάουλ ο Στεργάκος εξακολουθούσαν και συζητούσαν τη φάση, για την οποία έχει γίνει μια μικροκαθυστέρηση πριν από λίγο. Κάτι τώρα λέει και ο Οικονομίδης, κάτι λέει και ο Κατσαγκαμίλης, εξακολουθούν και συζητάνε οι δύο παίχτες. Βλέπετε στο Τσαγκαμίλη. 92-69. Φώτσης. Πήγε να χάσει την μπάλα. Το κλείσανε ο Στροπολίτας και ο Ανδρίτσος, πήρε τελικά ο Σκουρτόπουλος. Έκλεψε ωραίο ο Βίδας από πίσω. Πήρε ο Βίδας πάλι από το Στεργάκο. Είναι για τον Αδρίτσο η μπάλα, ο οποίος φτάνει εύκολα στο lay-up. 92-71, μείωσε ο Παναθηναϊκός σε 21 πόντους. 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Έκοψε ο Βίδας, έξω η μπάλα για την ΑΕΚ. 2,5 λεπτά ακόμα. Αποστολίδης. Κλείνεται. Παπαπέτρου το μαρκάρι. Έδωσε το Σκουρτόπουλο. Πάλι ο Σκουρτόπουλος δέχτηκε την μπάλα, δεν μπόρεσε. Κάτι του λέει ο Κόντος. Χάθηκε η μπάλα. Εύστοχο τρίποντο του Ανδρίτσου, 92-74. Μείωσε αρκετά ο Παναθηναϊκός. 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Έχασε την μπάλα ο Κόντος. Πήρε ο Ανδρίτσος, έδωσε τον Σκοβολίθα. Για τον Παπαπέτρου. Αυτός καθυστερεί, γυρίζει. Και χάνει ένα εύκολο καλάθι. Χάνει την ευκαιρία για το Παναθηναϊκό να μειώσει ακόμα περισσότερο. 1 και 51. 92-74. Φώτσης. Έχασε την μπάλα, πήρε ο Στεργάκος. Χτύπησε τον αξίκο Βίδα, είναι στο έδαφος. Και έδωσε time out ο διευθυντής, ο Οικονομίδης. Γιατί ο Βίδας έχει χτυπήσει, έχει πέσει στο πάτωμα, το βλέπετε. Πονάει ο Βίδας και πιάνει και το γονατό του. Να δούμε τη φάση. Πέρασε ωραία ο Φώτσης. Έγινε προσπάθεια. Εκεί γλίστρησε. Πήγε να μαρκάρει τον παίκτη της ΑΕΚ. Προσπάθησε, πήγε να μαρκάρει τον παίκτη της ΑΕΚ. Γλίστρησε, γύρισε το πόδι του. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι... Βλέπετε εδώ τον Βίδα. Γλίστρησε λοιπόν μόνο στο Βίδας. Γύρισε όμως το πόδι του. Ξαναβλέπουμε. Είναι τη φάση και τον Αγιά Σπέλη μαζί πηγαίνανε για την μπάλα. Κάπου στραποπάτησε ο Βίδας, γλίστρησε. Θέλουμε ακόμα 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα. Σηκώθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει όμως. Πηγαίνει προς τον πάγκο. 92 για την ΑΕΚ, 74 για τον Παναθηναϊκό. Σας βλέπετε την γραμματεία τώρα. Ο Βίδας πήγε στον πάγκο βέβαια. Έφυγε το παιχνίδι ο Βίδας. Γυρίζουν την πάλι οι παίκτες ΣΑΕΚ. Το σούτ
είναι εύστοχο από τον Παπαπέτρου. 92-76, 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα και 17 τώρα. Κότσης. Κόντος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Δαρίβα. Τελικά είναι έξω για τις παίκτες ΣΑΕΚ. Κότσης πάντα με την μπάλα. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. 92-76, ανενόχλητος ο Κόντος. Δεν θα αστοχίσει. 94-76, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Βίδας έκοψε ο Αγιασοτέλης, φεύγει ο Κόντος. Δεν μπόρεσε ο Κόντος, έχασε την μπάλα του Στεργάκο. Πήρε ο Ανδρίτσος, 38 δευτερόλεπτα, πάει για τρίποντο ο Ανδρίτσος, δεν μπορεί. Πήρε ο Αποστολίδης, έδωσε για τον Σκουρτόπουλο. Σκουρτόπουλος φεύγει. Και το καλάθι κάρφωμα από τον Αποστολίδη. 25 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι, 96-76. Πολύ μεγάλο καλάθι. Ο κόσμος ΣΑΕΚ ξεσηκώνεται. Πανηγυρίζει, θέλουμε ακόμα 22 δευτερόλεπτα. Πάει για τρίποντο Προπολίθας, το πετυχαίνει. 96-79. Θέλουμε ακόμα 15 δευτερόλεπτα. Ο Κόντος πήρε την μπάλα και του κάνει κεφάλαιο ο Ανδρίτσος. ...96-79 για την ΑΕΚ. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κόντος έχει δικαίωμα για σούτ. Ένας ακόμα Κόντος για τον Απόστολο Κόντο. Τον πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της σημερινής νίκης της ΑΕΚ. Άλλος ένας πόντος, 98-79, 12 δευτερόλεπτα. Να ο Φραγκισκάτος πετυχαίνει ένα καλάθι, 98-81, θέλουμε 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μήλος Κουρτόπουλος δίνει για τον Αποστολίδη, 2-1, σουτάρει ο Κόντος για τρίποντο. Δεν θα το πετύχει, όμως ο Απόστολος Κόντος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Η ΑΕΚ κερδίζει μετά από πάρα πολλά χρόνια το Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, 98-81. Ο Κόντος έμελε μετά από πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, μετά από πάρα πολλά χρόνια μεγάλος πρωταγωνιστής σε νίκες και σε τίτλους του Παναθηναϊκού, να είναι ο άνθρωπος που σήμερα έκανε τον Παναθηναϊκό να φύγει τιμένο. Βλέπουμε Στεργάκο και Κόντο αγκαλιασμένους. Οι ωραίες στιγμές, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, η ωραία στιγμή μετά από το παιχνίδι, δύο αντίπαλοι. Όλοι τον αγκαλιάζουν και ο Στροπολίθας, βλέπουμε τον Κόντο. Ο Κόντος, ο οποίος τον βλέπετε συνέχεια τους δέχτες σας, είναι ο άνθρωπος που σήμερα οδήγησε την ΑΕΚ στο 98-81. Η ΑΕΚ λοιπόν κέρδισε, βλέπετε πανηγυρίζει και ο κόσμος. Πανηγυρίζει ο κόσμος που χρόνια ολόκληρα ο κόσμος της ΑΕΚ στο μπάσκετ περίμενε μια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Φιλιά μεταξύ Κόντου και Ιωάννου. Συνεχίζουν οι ωραίες στιγμές που πρέπει πάντα να συνοδεύουν τα ντέρμπι και όχι οι φασαρίες. Βλέπετε λοιπόν πάντα τον Απόστολο Κόντο. Ο Παναθηναϊκός έχασε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια από μια ΑΕΚ εκρηκτική με 98-81. Και πάντα ο κόσμος τιμά και την νίκη της ομάδας του, αλλά και την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Απόστολου Κόντου. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη του Απόστολου Κόντου στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Μέχρι τότε ας δούμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Απόστολος Κόντος, χωρίς αμφιβολία, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής νίκης, της πρώτης της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού μετά από πάρα πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα. Απόστολε, οδήγησες την ΑΕΚ σε μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα στην οποία τη δόξασες πάρα πολλά χρόνια με τα χρώματά σου. Κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα σου το σκέφτηκες αυτό? Πράγματι είναι πολύ συγκινητικό για έναν αθλητή από 15 χρόνια, γιατί νομίζω ότι και εγώ προσέφερα ένα λιθαράκι στον μεγάλο Παναθηναϊκό. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία, τώρα παίζω σε μια μεγάλη ομάδα, μεγάλη ΑΕΚ, την οποία αυτή τη στιγμή υπηρετώ, αυτή τη στιγμή αυτήν αγαπάω και έδωσα ό,τι μπορούσα, όχι σαν κόντρα, στο πούμε, με τον Παναθηναϊκό, αλλά γιατί έπρεπε να παίξω για τη μεγάλη ΑΕΚ.
Έχουμε πλέον βαρεθεί να λέμε συνέχεια ότι ο Κόντος στο τέλος της καριέρας του, ο Κόντος που είναι μεγάλος, ο Κόντος που είναι στην ηλικία, δηλαδή ο μεγάλος θυμώνει σαν αξία, γιατί την αξία είναι γεγονός και αυτό. Όμως κάποια στιγμή πού αναμένεται να φτάσει ο Αποστόλος Κόντος, πού ακόμα θα το πάει ο Κόντος? Αυτό με έχει κουράσει τόσα χρόνια να μου λένε πότε θα σταματήσω. Η αλήθεια είναι μία, ότι πράγματι ο κόσμος με έχει βαρεθεί και το μόνο που θέλει από μένα είναι να έχω μεγάλη απόδοση. Αυτό βέβαια είναι αδύνατο. Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι θα σταματήσω όταν καταλάβω από τον εαυτό μου, από τους φίλους μου και προπάντων από τη γυναίκα μου, ότι δεν είμαι αυτός που είμαι. Αγαπάω αυτό που κάνω, είμαι εραστής του αθλήματος και θα παίζω όσο μπορώ να παίξω. Απόσταλ, μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει είσαι κεντρωμένος, πρέπει να πας και στα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ με αυτή τη νίκη, ίσως μετά από πολλά χρόνια, πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν και μια νίκη ουσίας. Κυνηγά τη μια θέση στο κύπελλο χώρας. Τι όμως μπορεί να γίνει στη συνέχεια για να ξαναγίνει η ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που θα την ξέρουν οι φίλοι σαν την παλιά μεγάλη ΑΕΚ? Πρωτού απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αυτή η ΑΕΚ είναι η προσπάθεια πολλών ανθρώπων και της διοίκησης και των νέων ανθρώπων που ήρθαν να βοηθήσουν το τμήμα. Είναι η νίκη του προπονητή, η νίκη των παιδιών, η νίκη των φίλων της ΑΕΚ, αλλά αυτή η νίκη δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους παίχτες και σε όλους αυτούς που ασχολούνται με το τμήμα την ΑΕΚ να ξανακάνουν, γιατί μπορεί η ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο και έχω τονίσει ότι με την προσθήκη ενός παίχτη ακόμα δεν μπορώ να πω σε ποια θέση για να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερα προβλήματα, ότι η ΑΕΚ μπορεί να γίνει και πάλι βασίλισσα της Ευρώπης. Και πάλι συγχαρητήρια, Απόστολε. ΑΕΚ 98, Παναθηναϊκός 81, μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο, στον Φίλιππο Συρίγο.